κυρίες και κύριοι, και από μένα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι από χθες, όταν και εφόσον ανακοινώθηκε και επισήμως η παραίτηση Σωκράτη Χάσικου, είναι και φυσικό άλλωστε να αρχίσουν να πέφτουν διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Απέφυγα και θα αποφύγω και τώρα να μπω στην διαδικασία, να μπούμε στην ονοματολογία και εμείς, καθώς δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα που να δίνει, αν θέλετε, σοβαρές πιθανότητες σε κάποιο από τα ονόματα για να πληρώσει την κενοθήσα θέση του απερχόμενου, του παραιτηθή Υπουργού Οικονομικών Σωκράτη Χάσικου. Πρωτού συνεχίσουμε με τα σενάρια που θα εμβαθύνουμε, αν θέλεις, λίγο στα όσα είδαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα. Υπάρχει μια επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα σας την διαβάσω αυτούσια. Αγαπητέ μου Σωκράτη Χάσικε, αναφέρει ο Νίκος Αναστασιάδης, είναι με βαθύτατη λύπη που υποχρεώθηκα, λαμβάνοντας υπόψη τους οικογενειακούς λόγους που σε όθησαν σε αυτήν να αποδεχτώ την παραίτησή σου. Συμπάσχω πλήρως μαζί με σένα και την οικογένειά σου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Αναστασιάδης, και εύχομαι η περιπέτειά σας να έχει σύντομα αίσιο αποτέλεσμα. Δρατώμενος, όπως λέγει, της ευκαιρίας, θα ήθελα να σου εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την αποδοχή της πρόσκλησής μου να αναλάβεις ένα τόσο δύσκολο και πολύπλοκο Υπουργείο, όσο και για τη συνεργασία, το ζήλο και την επαγγελματική αφοσίωση που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων σου. Συνεχίζει λέγοντας, μια συνεργασία απολύτως καρποφόρα για την κυβέρνηση, τους πολίτες αλλά και την χώρα μας ευρύτερα, και τον ευχαριστεί ξανά και εύχεται από βάθος καρδίας προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, Γόγο. Ναι, βεβαίως, να επιθυμίσουμε, Νέστορα, ότι ήταν πολύ γνωστό ότι υπήρχε αυτό το οικογενειακό πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που ακούσαμε πρώτη φορά χθες, γιατί δυστυχώς, κυρίως διαδικτυακά, είδαμε κατάπτυστα σχόλια εις βάρος του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Χάσικου. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι τουλάχιστον ήταν γνωστό παρασκηνιακά ότι αντιμετώπιζε αυτή την οικογενειακή περιπέτεια, και άρα δεν είναι ένα χαρτί που έπαιξε τώρα πρόσκαιρα για να είναι το πρόσχημά του και να αποχωρήσει. Γνωρίζαμε όλοι τι συνέβαινε, γι' αυτό και σε διάφορες χρονικές στιγμές επιδεικνύαμε τον ανάλογο σεβασμό. Δεν απευθύναμε προσκλήσεις στον κύριο Χάσικο. Κατανοούσαμε όταν δεν μπορούσε να παρευρεθεί σε εκπομπές ή να παραχωρήσει συνεντεύξεις. Απλώς ήθελα αυτό να το πούμε και από τη δική μας την πλευρά, μιας και το γνωρίζαμε πολύ καλά, Νέστορα. Και σε κάθε περίπτωση, όπως είδαμε και νωρίτερα, Αγωγό, είναι μια από τις πλέον αναγκαστικές αλλαγές που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε Υπουργείο, αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρξε ο θάνατος του Τάσου Μητσόπουλου νωρίτερα, του αείμνηστου Τάσου Μητσόπουλου, που έφερε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει μια αναγκαστική πλέον αλλαγή, και αυτή του Σωκράτη Χάσικου είναι μια τέτοια, και αυτό φαίνεται και μέσα από την επιστολή άλλωστε που δημοσιεύει σήμερα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να πάμε λίγο στα σενάρια. Να πάμε. Λοιπόν, μας είπες στο ρεπορτάζ το πρώτο ότι είναι υπουργοποίηση προσώπου από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού ή επιλογή άλλου κομματικού στελέχους. Όμως φαίνεται αυτό να είναι λίγο απομακρυσμένο, επειδή είμαστε πριν τις προεδρικές και θέλει να κρατήσει ένα μπαλάντζο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενδεχομένως να είναι και απομακρυσμένο. Σαν σενάριο σίγουρα υφίσταται. Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τραβήξει οποιοδήποτε χαρτί από την τράπουλα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τότε θα πρέπει να δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα και αναπλήρωση αυτής της θέσης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΣ από τον πρώτο επιλαχών, που αν δεν μου κάνει παιχνίδια η μνήμη, αυτός είναι ο πρόδρομος προδρόμου. Και βεβαίως, γιατί να θέλει κάποιος να εγκαταλείψει το κοινοβουλευτικό έδρανο θες για 10 μήνες θητεία, έτσι, χωρίς να ξέρει τι θα έχει μετά. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα αφορά και θα το μετρήσει αυτός που θα κληθεί να απαντήσει, εάν κληθεί, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, ένα σενάριο είναι να αναλάβει υφιστάμενος υπουργός ταυτόχρονα με το χαρτοφυλάκιο του δικού του Υπουργείου και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο με βάση και την πληροφόρηση που έχουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το μεγαλύτερο των χαρτοφυλακίων της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο υπουργείο, αν θέλετε, με πολλές υπηρεσίες υπό την σκέπη του. Τώρα, έχουμε το ενδεχόμενο να μετακινηθεί κάποιος υπουργός από τους υφιστάμενους
στο Υπουργείο Εσωτερικών και να υπάρξει αναπλήρωση αυτού του Υπουργού από νέο πρόσωπο να αναπληρώσει τη θέση του στο Υπουργείο, στο οποίο θα κενωθεί η θέση. Και αυτό είναι ένα σενάριο που κατά πολλούς κερδίζει περισσότερο έδαφος τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, αλλά και πάλι θα έχει σημασία να δούμε εάν η πλήρωση της θέσης που θα κενωθεί από τον υφιστάμενο Υπουργό για να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών να καλύψει την κενωθήσα θέση του Σοκράτη Χάσικου θα έρθει είτε από την κοινοβουλευτική ομάδα του DC ή αν θα επιλέξει κομματικό στέλεχος ο Νίκος Αναστασιάδης ή εάν θα πρόκειται πλέον για μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Νομίζω ότι πάντως οι πληροφορίες προς τα εκεί κλείνουν. Δηλαδή ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει επιλογή ενός προσώπου τεχνοκρατικού, αν θέλεις, χαρακτήρα, γιατί είναι, όπως είπες και εσύ, είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει και ανοιχτά μέτωπα, όπως τα είδαμε στο ρεπορτάζ που ετοίμασες χθες. Και υπάρχει πληροφόρηση ότι γίνεται αυτή η σκέψη να είναι μη κομματικός, ανεξάρτητη προσωπικότητα και τεχνοκράτης. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, εγώ είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα ή ίσως να άφησες έτσι να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα ωφελήματα για το πρόσωπο που θα... Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, δεν θα έχει και ιδιαίτερα ωφελήματα να καρποθεί το πρόσωπο που θα βρεθεί στην κενωθήσα θέση του Σοκράτη Χάσικου. Βεβαίως... Είναι θητεία 10 μήνες με πάρα πολλές ευθύνες. Είναι αρκετές οι ευθύνες, μόνο και μόνο αν λάβουμε υπόψη το πιο φλέγον ζήτημα που έχει να διαχειριστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι... Η διαχείριση, αν θέλεις, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη ότι τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας έχουν ολοκληρωθεί, έχουν σταλεί στη Βουλή, όπως και οι οδηγίες, οι σχετικές οδηγίες αυτών και οι κανονισμοί αυτών των νομοσχεδίων, παρά τα αυτά θα είναι ο Υπουργός που θα τρέξει με το καλημέρα, αν θέλετε, αυτή τη μεταρρύθμιση της... με συγχωρείτε, αν είπα της δημόσιας υπηρεσίας, νωρίτερα μου διέφυγε. Της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περίμενα να ολοκληρώσω. Ήθελα να πω. Της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι. Και όχι μόνο. Θα διαχειριστεί και τις προεδρικές, όπως μας είπες και νωρίτερα. Είναι και οι προεδρικές. Λοιπόν, και κλείνοντας, αν θέλεις, αυτό θα γίνει στην απουσία και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, του κ. Νικολαίδη, ο οποίος αφυπηρετεί από την 1η του Ιουνίου. Ωραία. Θα σε ευχαριστήσω, Νέστορα. Είπαμε από την αρχή ότι δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία εδώ. Μένουμε μόνο στα χαρακτηριστικά και βεβαίως του πιθανού υποψηφίου και στα πιθανά σενάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και το ρεπορτάζ. Θα πάμε, κυρίες και